Μία καλημέρα στον κύριο Ισίδωρο Κούβελο, πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Κούβελος ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεκδίκησης των Μεσογειακών Αγώνων. Κερδίσαμε τότε τους Μεσογειακούς Αγώνες με αντίπαλο την Κροατία, αν θυμάμαι καλά, και πρόσφατα στην Πεσκάρα. Και πρόσφατα στην Πεσκάρα τους χάσαμε. Υπάρχει παρασκήνιο. Υπάρχουν και λόγοι. Καλημέρα στον κύριο Ισίδωρο Κούβελο. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, σας και στους ακροατές, καλή σας μέρα. Να ξεκινήσουμε από την αρχή με μία λέξη. Με αυτή την κρίση που ζει η χώρα, τη μιζέρια και την ανάγκη, έστω και ενός ευρώ που είναι πολύτιμο, μήπως ήταν καλύτερα που δεν θα κάνουμε τους αγώνες και θα κερδίσουμε όλα αυτά τα χρήματα? Να ξεκινήσουμε από εκεί τη συζήτηση. Εντάξει, αυτό είναι το πώς το βλέπει καθένας, διότι αν το δεις μόνο οικονομικά, ναι, είναι καλύτερα να μην τους κάνουμε τους αγώνες. Αν το δεις μακροπρόθεσμα και δεις την ανάπτυξη που θα έχει, την οικονομική ανάπτυξη και το τουριστικό όφελος που θα έχει μια ολόκληρη περιοχή όπως είναι η κεντρική Ελλάδα, κακώς τους χάσαμε. Λοιπόν, οπότε δεν μπορεί κάποιος να πει με σαφήνεια τι είναι καλύτερο. Εγώ, σαν άνθρωπος του αθλητισμού, θα έλεγα ότι ο αθλητισμός και η δύναμη που έχει ο αθλητισμός και μια τεράστια διοργάνωση που για πρώτη φορά θα γινόταν εκτός Αθηνών. Θα είχε πολλά ωφέλη για τη χώρα. Θα είχε πάρα πολλά ωφέλη μακροπρόθεσμα και στην ανάπτυξη της περιοχής, στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά και την τουριστική προβολή της χώρας κεντρικής Ελλάδας. Γιατί τους χάσαμε, κύριε Κουβέλα? Δεν υπάρχει. Διότι δεν τους ήθελε η κυβέρνηση τους αγώνες, διότι δυστυχώς οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν βλέπανε μόνο το οικονομικό κομμάτι και σου λέγανε μια δαπάνη να την κόψουν και αποφάσισαν να την κόψουν. Δεν είχαν τη δύναμη και το κουράγιο πριν από ένα χρόνο να το πούν αυτό. Και έτσι με κακούς χειρισμούς φτάσανε στο σημείο να ξεφτυλίσουν τη χώρα, να μας αφαιρέσουν τους αγώνες, ένα πράγμα πρωτοφανές που δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία, να αφαιρούνται αγώνες από μια χώρα. Νομίζω ότι είναι για πρώτη φορά αυτό. Και ετοιμότερο να λέγανε ότι πριν από ένα χρόνο ότι δεν έχουμε την οικονομική δύναμη και προτιμούμε να τους αφήσουμε τους αγώνες. Μας λέτε τρεις λόγους για τους οποίους, τρία παραδείγματα κακών χειρισμών για τους οποίους χάσαμε τους αγώνες. Δεν έκανε τίποτα, δεν υπάρχει κάποιο χειρισμό. Για ένα χειρισμό τον κρίνει, όταν τον κάνει κάποιο. Όταν δεν κάνει κάτι, αυτοί δεν έκαναν τίποτα απολύτως. Το αφήναν στην τύχη του, δεν έδωσαν, ποτέ δεν ήρθε κάποια επιστολή από την κυβέρνηση. Η μόνη φορά που έγινε, κάποια συνάντηση με μη διαβεβαιώσεις ήταν η συνάντηση με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Πάγκαλο, ο οποίος ο ίδιος ζήτησε να δει την Επιτροπή των Μεσογειακών Αγώνων και μας διαβεβαίωσε ότι οι αγώνες θα γίνουν. Από εκεί πέρα δεν υπήρξε κάτι άλλο, βέβαια υπήρξαν και δηλώσεις του Πρωθυπουργού που μίλησε για ότι θα κάνει τους καλύτερους μεσογειακούς αγώνες, τους καλύτερους πράσινους αγώνες της Μεσογείου. Δυστυχώς αυτό που είδαμε δεν ήταν πράσινοι αγώνες, ήταν κάτι άλλο. Από εκεί πέρα δεν υπήρξε καμία επίσημη επαφή, ήταν μόνο σε δηλώσεις, σε δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Από εκεί πέρα οι αρμόδιοι υπουργοί δεν έκαναν το πράγμα. Εσείς, κύριε Κουβέλε, το είχατε διαισθανθεί ότι πήγαιναν προς ακύρωση οι αγώνες? Κοιτάξτε, όταν είχε βγει η κίτρινη κάρτα τον περασμένο χρόνο, μένα με είχαν διαβεβαιώσει να δώσω αγώνα, να κάνω μια προσπάθεια ώστε να μην τους αφαιρέσουν τότε, δεν τους θέλουν τους αγώνες. Και όντως στη Μάλτα έκανα εγώ σαν γενικός γραμματέας της ΔΕΜΑ μια προσπάθεια και δόθηκε αυτή η παράταση που δόθηκε. Πίστεψα και εγώ τότε ότι πιθανώς τους θέλουν τους αγώνες και δώσαμε μια μάχη ώστε να δοθεί κάποια παράταση. Δυστυχώς από εκεί πέρα μετά υπήρξε πλήρης απαξίωση, πλήρης άκρη. Πόσα χρήματα θα στήχησαν στον ελληνικό λαό οι αγώνες με τον αρχικό σχεδιασμό και ποια ήταν η αντιπρόταση της κυβέρνησης, νομίζω, από 300 εκατόν τόσα εκατομμύρια? Επειδή κυκλοφορεί αυτή η καραμέλα που λένε ότι δεν δέχτηκε η ΔΕΜΑ την μείωση του προϋπολογισμού, γι' αυτό έφυγαν οι αγώνες, αυτό είναι ένα τεράστιο ψέμα. Η ΔΕΜΑ δεν ξέρει ούτε την αφορά το πόσο κοστίζουν η διοργάνωση των αγώνων. Αυτό είναι ένα θέμα της Οργανωτικής Επιτροπής, δηλαδή της χώρας που τους διοργανώνει. Μπορεί μια χώρα να τους κάνει και τσάμπα τους αγώνες, να βρει εθελοντές, να μην πληρώσει φράγκο και να τους κάνει τσάμπα. Ναι, αλλά πρέπει η χώρα να προεξοφλήσει ότι θα έχει. Όταν ζητάει η ΔΕΜΑ εγγύησεις, δεν ζητάει εγγύησεις οικονομικές το πόσο θα κοστίσουν οι αγώνες, ότι θέλει ένα ποσό τόσο συγκεκριμένο. Αυτό είναι μια καραμέλα που κυκλοφόρησε από το Υπουργείο Πολιτισμού και το κυκλοφορούν καιρό, ότι δεν δέχτηκε η ΔΕΜΑ τη μείωση του προϋπολογισμού. Και τι ενδιαφέρει τη ΔΕΜΑ το πόσο θα κοστίσουν οι αγώνες? Μπορεί οι αγώνες να κοστίσουν 100 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια ή 0. Κύριε Κουβέλε, διάβασα και επιτρέψτε μου ότι αντί, λέει, να χτίσουμε τα καταλήμματα στα οποία θα έμεναν οι αθλητές, θα πήγαιναν δύο κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι του Βόλου, στα οποία θα κατέλειαν οι αγωνιζόμενοι, οι συνοδοί, ως όταν τελειώσουν οι αγώνες. Και αυτό δεν το δεχτήκαν οι ξένοι. Όχι, αυτό είναι πάλι ένα άλλο ψέμα. Ουδέποτε ήρθε τέτοια πρόταση προς τη ΔΕΜΑ, διότι ό,τι πρόταση
είχε έρθει μέχρι σήμερα στη ΔΕΜΑ για μείωση και αλλαγή αγωνιστικών χώρων για οικονομία, είχε γίνει αποδεκτή. Αυτό που ήρθε στη ΔΕΜΑ ήταν ένα mail, ούτε καν επιστολή του Προέδρου της Οργανωτικής, ο οποίος έλεγε ότι η μεγάλη σύσκεψη της κυβέρνησης υπό τον κύριο Παπακωνσταντίνου αποφάσισε ότι δεν μπορεί να κτίσει τα χωριά, διότι είχαν μεγάλο κόστος. Και εμείς, σαν Οργανωτική Επιτροπή, εδώ το λέω εμείς, εννοώ η Οργανωτική Επιτροπή των Μεσογειακών Αγώνων, προτείναμε στον κύριο, όχι εμείς δηλαδή η ΔΕΜΑ, η Οργανωτική Επιτροπή εδώ στην Ελλάδα, πρότεινε στον κύριο Παπακωνσταντίνου μια λύση κλώνας γεροπλοίων. Ο κύριος Παπακωνσταντίνου έγραφε το mail, ζήτησε ένα budget γι' αυτό, είπε θα το εξετάσει πόσο θα κοστίσει και θα επανέλθει εν καιρό να πει αν αυτό είναι αποδεκτό. Δεν υπήρχε πρόταση προς τη ΔΕΜΑ. Μήπως ήταν πολιτικοί οι λόγοι. Μεταξύ τους κουβέντα, πρόταση ο ένας τον άλλον, τι να γίνει. Σε εμάς, σαν ΔΕΜΑ, δεν ήρθε ποτέ καμία επίσημη πρόταση. Μήπως ήταν, ο Δήμος ρωτάει, μήπως ήταν πολιτικοί οι λόγοι, και εγώ αναρωτιέμαι. Οι Ολυμπιακοί αγώνες, κύριε Κούβελε, να σου κάνω την ερώτηση που μου απαντάτε συνολικά. Όπως απεδείχθη, οι Ολυμπιακοί αγώνες δεν βοήθησαν την Ελλάδα στο βαθμό που περίμενε. Σε μια εποχή που πραγματικά, το ξαναλέω, και το τελευταίο ευρώ είναι απαραίτητο για αυτή τη χώρα. Μήπως ήταν μια πολυτέλεια. Σας θυμίζω ότι έχουμε αναλάβει τη Special Olympics. Έχουμε δηλαδή μια μεγάλη διοργάνωση που θα γίνει στη χώρα μας. Μήπως αυτοί οι Μεσογειακοί αγώνες ήταν αυτή τη στιγμή μια περιττή πολυτέλεια. Η χώρα περνάει κρίση. Τεράστια κρίση. Ναι, κοιτάξτε, οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν τεράστια, ήταν τελείως διαφορετική ιστορία. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες δημιουργήθηκαν καινούργια στάδια, τα οποία συζητάμε τώρα ότι έχουν μείνει λευκοί ελέφαντες. Στους Μεσογειακούς δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Στους Μεσογειακούς όλα τα στάδια υπάρχουν. Και όσα δεν υπήρχαν, έγιναν προτάσεις για να χρησιμοποιηθούν κάποια παλαιότερα με μια μικρή ανακαίνιση και ήταν αποδεκτό. Δεν επρόκειτο να δημιουργηθούν καινούργια στάδια. Οι Μεσογειακοί δεν έχουν τέτοιες απαιτήσεις. Το μόνο που χρειαζόταν στους Μεσογειακούς Αγώνες ήταν ο χώρος φιλοξενίας των αθλητών. Τίποτα άλλο. Το οποίο αυτό σημαίνει μια ανάπτυξη. Προφανώς, κύριε Κούβελε. Στους Ολυμπιακούς. Βεβαίως, στους Ολυμπιακούς γίνανε κακοτεχνίες, γίνανε διάφορα. Αλλά για σκεφτείτε την Αθήνα χωρίς την Αττικήοδο, χωρίς τα μετρό, χωρίς όλα αυτά που γίνανε σήμερα. Πώς θα ήταν η ζωή μας σήμερα χωρίς όλα αυτά. Προφανώς δεν τους έχει αφήσει η Τρόικα. Δεν ξέρω αν είναι η Τρόικα ή δεν είναι. Το θέμα είναι ότι δεν μπορέσαν αυτοί οι άνθρωποι να δουν μακροπρόθεσμα τα ωφέλη με αυτή την ιστορία και έτσι τους οδήγησαν σε ένα ναυάγιο εκείνοι. Δεν είχαν το κουράγιο διότι φοβήθηκαν το πολιτικό κόστος. Αυτή είναι η δική μου άποψη, αν με ρωτάτε. Mm. Θα μπορούσαν κάλλιστα να το πούνε πέρσι ότι πάρει τους αγώνες πίσω. Δεν το κάνανε εν όψη εκλογών διότι φοβήθηκαν την αντίδραση του κόσμου της Θεσσαλίας και το αφήσανε και μαράζωσε μετά. Αυτή είναι η δική μου άποψη, αν με ρωτάτε. Και πού θα γίνουν οι αγώνες, κύριε Κούβελε? Αυτό δεν το ξέρω ακόμα, θα συζητηθεί τώρα, θα αποφασιστεί μέσα στο Φεβρουάριο. Υπάρχουν υποψήφιες πόλεις, τους θέλουν διακαώς, διότι όπως βλέπετε μόνο εμείς βλέπαμε ότι δεν έχουμε όφελος από τους αγώνες. Η Ισπανία που και αυτή έχει το πρόβλημα το οικονομικό έρχεται και του ζητάει τους αγώνες με εγγύηση του Πρωθυπουργού Θαπατέρο. Η Τουρκία έρχεται και του ζητάει τους αγώνες με εγγύηση του Πρωθυπουργού Ερντογάν. Και έρχεται και η Λιβύη και του ζητάει τους αγώνες. Σε μία από αυτές τις τρεις χώρες λοιπόν θα γίνουν οι αγώνες του Μεσογειακού του 2013, διότι οι αγώνες αυτοί έχουν ένα τεράστιο κέρδος, όπως είπα, για την οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής. Και δεν μιλάω για πρωτεύουσες, μιλάω για περιοχές για περιφέρεια. Εκτός κέντρου, περιφέρειας. Αυτό ήταν το πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι και όπως βλέπετε, υπάρχουν χώρες οι οποίες τους ζητάνε διακαώς να τους κάνουν τους Μεσογειακούς αγώνες. Δεν αμφισβητεί κανένας ότι οι αγώνες αυτοί για τη Θεσσαλία θα ήταν μία ανάσα, θα ήταν βράζει, βράζει η Θεσσαλία. Κοιτάξτε κύριε, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού έθνους που θα γινόταν μετά τη διοργάνωση εκτός κέντρου, εκτός Αθηνών. Δεν έχουν γίνει ποτέ αγώνες τέτοιου ελληνικού εκτός Αθηνών. Πόσα χρήματα θα έβαζε η Ελλάδα για την ασφαλή και κυρίως αξιοπρεπή οργάνωση αυτών των αγώνων. Το ποσό θέλω να μας πείτε. Εγώ δεν το ξέρω το ποσό, δεν είμαι εγώ Οργανωτική Επιτροπή. Εγώ είμαι Γενικός Γραμματέας της ΔΕΜΑ, δεν μπορώ να σας πω εγώ. Περίπου, πάνω κάτω. Έχετε μια. Για παράδειγμα, η πρόταση της Λιβύης σήμερα, που ήρθε για να κάνει τους αγώνες στην Τρίπολη με επιστολή Καντάφη, μιλάει για 60 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, κάθε χώρα έχει ανάλογα τι θα πάρει. Μπορεί 60 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σας διευκρινίζω και πάλι. Δεν μας απασχολεί, επειδή υπήρξε αυτό και ακούγεται συνέχεια από το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι δεν δέχτηκε η ΔΕΜΑ τη μείωση του προπολογισμού. Ο προπολογισμός είναι κάτι που αφορά τη χώρα που το διοργανώνει και όχι την Οργανωτική Επιτροπή. Όχι την Διεθνή Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων που το ελέγχει. Ας το κάνω και τσάμπα. Δεν έχει κάποιο νόημα για εμάς πόσο θα κοστίσει αυτό. Κατάλαβα. Κύριε Κούβελε, μία τελευταία ερώτηση. Είναι μια αγωνιστική
χώροι που είναι βάση των προδιαγραφών των ομοσπονδιών και να υπάρχει και ο χώρο που θα υπάρχει η φιλοξενία των αθλητών. Τι μετά να μα ενδιαφέρει. Μία τελευταία ερώτηση. Στην ιστορία του, των αθλητικών αγώνων, είτε μεσογειακών, είτε ολυμπιακών, είτε κτλ. Κτλ. Πώς, ποια άλλη φορά έχει πάρει η Οργανωτική Επιτροπή από χώρα αγώνες πίσω επειδή η χώρα είπε ότι δεν μπορεί ή αδυνατούσε να τους διοργανώσει? Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό, και θεωρώ ότι δυστυχώς είναι πρωτοφανές. Συζητιέται αυτή τη στιγμή παγκοσμίως αυτό το θέμα. Κοινώς έχουμε γίνει αιρετικό. Γίναμε πραγματικά ρόμπες, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε πριν από ένα χρόνο πάρει τους αγώνες. Έχουμε το οικονομικό πρόβλημα. Το αφήσαμε εμείς σαν χώρα και το ξεφτυλίσαμε έτσι. Δεν έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά και δυστυχώς φοβάμαι ότι η χώρα μας δεν θα ξαναπάρει μεγάλη αθλητική διοργάνωση, τουλάχιστον για πάνω από 50 χρόνια. Μάλιστα. Κύριε Κούβελα, τα είπατε όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ να είστε καλά. Καλημέρα, να είστε καλά.